Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Όλα γυναίκες, χαρτιά, τι γυναίκες, τάβλια. Δεν πάρω να το κάνει στο μαγαζί. Όχι, ρε παιδί. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έχεις 5 λεπτά, άλλαξε. Πιέστη είναι την πύρα και έλα για δουλειά. Α, έτσι πέφτει. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει να τους βάλει πάλι στο παιχνίδι και να δώσει χρώμα σε αυτό το μικρό εστιατόριο. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων. Ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα, ένα εστιατόριο στο Παγκράτη έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε πριν 3 χρόνια να ασχοληθεί με το χώρο της εστίασης, ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο εισόδημα για την οικογένειά του. Το μαγαζί αυτό μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα της οικογένειας. Τώρα όχι. Παίρνω ένα δάνειο, βάλω με το άλλο. Η οργάνωση όμως είναι ανύπαρκτη και οι αρμοδιότητες δεν έχουν κατανεμηθεί σωστά. Είσαι σεφ εκεί μέσα. Θέλεις. Είσαι κ***μένο σεφ του μαγαζιού. Απάντησε μου, είσαι. Θέλεις να ακούσεις. Θέλω σου πω, ναι ή όχι, είσαι. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Τζίμι στην επιχείρησή του? Αυτό θα παίξει. Ασχολήσω λίγο με το μαγαζί σου πιο πολύ. Πέρα στο μαγαζί τώρα, μήπως οικονομήσουμε σήμερα να πούμε τα παρατήσω όλα. Ωραία, πες μου Αταλάντα Μπολόνια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Στην κακή χημεία που υπάρχει ανάμεσα στο προσωπικό της κουζίνας. Εσένα γιατί σε κρατάει που σε άφησε? Δεν νομίζω. Πες μου, πού είσαι καλή? Απ' την ώρα που έρχεσαι, 5 ώρες στο τηλέφωνο μιλάς. Ή στην ανυπαρξία διακριτών ρόλων. Τι να πρωτοπρολάβω να κάνω, εκεί όλοι τα κάνουμε όλα. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει όλοι να κάνουν τον απολογισμό τους. Φοβάμαι τώρα να κάνω μαγαζί. Άλλωστε και να τα κάνω, στα μπουζούκια θα τα φάω πάλι. Μήπως είναι και αυτό ένα κομμάτι της εικόνας μας. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο εφιάλτης στην κουζίνα βρίσκεται στο Παγκράτη, μία από τις πλέον πυκνοδομημένες και πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Αθήνας. Μπορεί τη δεκαετία του 30 να έβοσκαν κατσίκια στο άψος του, σήμερα όμως χιλιάδες κόσμου γεμίζουν τις καφετέρειες και τα εστιατόρια του. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από τον κεντρικό εμπορικό δρόμο του Παγκρατίου. Η επιχείρηση άνοιξε πριν 3 χρόνια ως καφετέρια. Ο ιδιοκτήτης της αποφάσισε να τη μετατρέψει σε εστιατόριο με ελληνική κουζίνα. Όμως δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση και τα χρέη άρχισαν να τον πιέζουν. Έτσι ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Στο Παγκράτη η κίνηση είναι μεγάλη. Όσο πλησιάζω όμως στο εστιατόριο του Τζίμι, το τοπίο ερημώνει. Έχω έρθει μια μέρα πριν για να του κάνω έκπληξη. Για να δούμε, θα του είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Μάλιστα. Επιστρέφω αμέσως. Το έχει αφήσει και ανοιχτό. Πού νομίζετε ότι βρίσκεται, στην Αθήνα του 1800? Είναι άραγε ο ιδιοκτήτης ο έφηπος κύριος. Τι κάνει? Τι έγινε, πήγες βόλτα στο άλσος? Τι να κάνω, πήγα ένα delivery να μου, τι να κάνω. Και τα αφήνεις ανοιχτό? Πώς θα πω, τι κάνεις? Έκπληξη. Τι έκπληξη, αφού σε περίμενε, δεν σε περίμενα. Δεν με περίμενες, αλλά μ' άφησες την πόρτα ανοιχτή, βλέπεις. Από τη βιασύνη μου, τώρα πάω την παραγγελία γρήγορα. Έχω 4 παιδιά μεγαλών, τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Η πρόωρη άφηξη του σεφ μας έφερε αναστάτωση. Έφυγα, άφησα το μαγαζί ξεκλείδωτο και γυρνάω και βλέπω τον Έκτορα έξω το μαγαζί. Και έπα τα πλάκα. Τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Θα καθίσουμε. Κάτσε κάπου, ναι, κάτσε. Ο σεφ μας είναι έτοιμος να ακούσει τα προβλήματα του ιδιοκτήτη. Για πες λοιπόν, πόσο καιρό είσαι ανοιχτός? Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αυτό το μαγαζί είναι ανοιχτό εδώ πέρα 3 χρόνια. Δούλεψα 1,5 χρόνο με μπαρ, ποτά, είχε τσόχες στο μαγαζί. Καφέ και τέτοια. Καφέ, βάλα γυναίκες, χαρτιά, τι γυναίκες, τάβλια. Δεν πάρω το κάνει στο μαγαζί? Όχι ρε παιδί μου, αλλά είχα 2 γυναίκες από μέσα που σερβίρανε ποτά. Πριν ανοίξει μαγαζί όμως τι έκανες, ποια ήταν η σχολή? Είχα μια καφετέρια στο δηλαδή, του. Η δουλειά σου είναι αυτή, καφετέρια, ναι, μαγαζιά, ναι, μάλιστα. Ναι. Και μετά το γύρισες και το έκανες φαγάδικο. Ναι, και μετά δεν δουλέψαμε. Δηλαδή πήγαινε προς τα κάτω. Δηλαδή το μαγαζί αυτό μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα της οικογένειας? Τώρα όχι. Παίρνω ένα δάνειο, βάλω με το άλλο. Προσωπικό? Έχω ένα μάγειρα, έχω μια λατζέρα, έχω ένα ντελιβερά. Ναι, αλλά σήμερα κάνεις τα ντελιβερά. Και τα υπόλοιπα. Λείπει, ναι. Έρχεται μετά τις 4 γιατί δουλεύει κι αλλού το πρωί. Και ο μάγειρας και οι άλλοι? Και ο μάγειρας έρχεται, βοηθάει ή πρωί ή απόγευμα. Μαγειρεύεις κιόλας? Μαγειρεύω, ναι. Delivery. Όλα, μαγειρέψω, ναι. Σερβίρεις? Όλα, τα πάντα. Καθαρίζεις? Τα πάντα. Το μενού ποιος τα έφτιαξε? Το μενού είναι επιλογή κάποιων μαγείρων που περάσαν εδώ. Εντάξει, τα μαγειρευτά υπάρχουν όλα. Η σχέση σου με το φαγητό ποια είναι? Μπορώ να μαγειρέψω 10 φαγητά. Μπορεί να μαγειρέψω. Καμία άλλη σχέση. Λοιπόν, θα δω το μενού. Ναι, καθώς ναι, θα αφήνω εγώ με την ησυχία σου, ναι. Διάλεξα κάτι.
Ξεκινάμε με τον κατάλογο. Είναι ο κατάλογος του delivery. Αντιαισθητικός, φτηνός και δεν λέει τίποτε. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Η ποικιλία είναι απίστευτη. Δηλαδή για να στηρίξει όλα αυτά τα μαγειρευτά θέλει μια μπριγάδα μαγείρων. Δεν ξέρω, στην κουζίνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 άτομα να δουλεύουν. Είναι όλα βασισμένα στην προχειρότητα. Δεν σου κάνει το κλικ για να μπεις μέσα. Τζίμι! Ναι, έφτασα. Πες μου. Έχεις σουπιές με σπανάκι? Όχι σήμερα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα όλο το μενού γιατί θέλουμε δύο κουζίνες. Αυτό το Hoffman το έχεις? Το Hoffman, ναι, είναι της ώρας. Αυτό της ώρας γίνεται, ναι. Ωραία, θέλω. Αυτά τα μανιτάρια λακρέμ που γράφεις. Ναι. Θέλω ένα φιλέτο κοτόπουλο λακρέμ. Το επόμενο πιάτο, διάλεξε ό,τι θες εσύ. Και ένα μπιφτεκάκι γεμιστό. Αυτά. Αυτά. Θα περιμένεις λιγάκι, έτσι. Δεν βιάζεσαι. Είμαι στη διάθεσή σου. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Τζίμις έχει την παραγγελία του Έκτορα από Τρίνη. Το θέμα όμως είναι ποιος θα μαγειρέψει. Να πούμε τι θα μαγειρέψω μόνο του τώρα εδώ πέρα. Πάω να τον πάρεις και να έρθετε από εδώ. Τώρα ρε. Τώρα ρε. Πότε, αύριο. Αυτό που πρέπει να μαγειρέψω, τι να κάνω, να μαγειρέψω μόνος μου. Μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις, ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Προσπαθώ να τα κάνω, να κάνω τουλάχιστον όσα μπορώ περισσότερα, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώνω υπαλλήλους. Και όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να κάνουν κάποιες δουλειές, πρέπει να τις κάνω εγώ τις περισσότερες τουλάχιστον. Τι να πω για το χώρο. Πραγματικά θυμίζει μπαρ. Πίσω έχει αλκοόλ. Ο πάγκος 1,50. Έχω την αίσθηση ότι το εστιατόριο είναι ξέφραγο γαμπέλι. Παράδειγμα, τώρα ο πελάτης μπορεί να σηκωθεί, να φύγει, να έρθει εδώ και να δοκιμάσει τι θέλει. Θα μπορούσε να το κάνει self-service τουλάχιστον. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει ελεύθερο πεδίο για να δράσει και αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί. Τι να πω γι' αυτό. Αυτή είναι η τορπίλη που τορπίλησε την Έλλη το 40-45. Άραγε, ποια θα είναι η πρώτη ανεπίσημη άποψη του σεφ για το μαγειρευτό? Πολύ ξινό. Και νόστιμο να είναι τόσες ώρες εδώ, χωρίς να το γυρίσει κάποιος, τίποτα έχει στεγνώσει ή γίνει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι κάνει ο Τζίμις μέσα. Τι έγινε? Καλά. Καλά, τώρα. Πώς πάει? Το παλεύω. Οικονομία στο λάδι. Δεν ξέρω τι κάνω. Α. Εκεί μέσα τη γανίζεις ένα ολόκληρο μοσχάρι. Πώς είναι το κολοκυθάκι? Ποιος το έκανε? Μάγειρας. Κάτι κάνει και καλά, ε. Εσύ να δούμε. Εγώ εδώ αυτά, ό,τι ξέρω. Όταν εγώ, τώρα με καθιστάς τι κάνεις. Ξέρω εγώ. Τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Πήγαινε. Και πού να πάω. Πήγαινε, το σας κοιτάζω εγώ. Είναι και απόρριτη. Το παρακαλώ. Ναι. Ναι, δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Άμα θέλεις πάντως πάρτους, μην αγώνεσαι για μένα. Συγγνώμη για σήμερα. Κάποια άλλη μέρα εσύ μπορέσουμε να σε εξυπηρετήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ταυτόχρονα ο Τζίμις? Παρακάτω, είναι γκρεμός παιδάκι μου λέει. Πώς τη βλέπεις? Μια χαρά, τώρα τι κάνεις? Θα το δοκιμάσεις. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Αφού σου λέω είμαι ανίδεος, τι άλλο να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όταν ο μάγειρας λείπει, μαγειρεύεις εσύ δηλαδή? Κάποια πράγματα της ώρας κάνω, ναι. Δηλαδή να σου το τρώει σήμερα από τα χέρια σου και να σου το τρώει αύριο από τα χέρια του. Και είναι ο ίδιος πελάτης όμως. Αύριο θα φάει καλύτερα. Λοιπόν, εγώ περιμένω τον Hoffman, θα τα πούμε μπροστά. Ναι. Η παραγγελία δεν αργεί να ολοκληρωθεί. Η κατάσταση μέσα είναι απαράδεκτη. Προχειρότητα στην προχειρότητα. Α, βλέπω είσαι ζογκλέρ. Συγχαρητήρια. Έχω μάθει να το παλεύω. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει η νεκροψία. Πού βρίσκομαι. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αν ο ιδιοκτήτης στέλνει έξω αυτά τα σκατά με το συμπάθειο, ότι αυτά είναι σκατά, δεν είναι φαγητό, ποια είναι η γνώση και το επίπεδο που έχει για να μπορεί να κρίνει το μάγειρά του? Τι να πω. Για τον Hoffman, κοιτάξτε μόνοι σας. 450 κιλά τυρί. Τηγανισμένο, ξαναζεσταμένο στα μικροκύματα, μέσα, έξω. Άνοστο, κακομαγειρεμένο. Τα μανιτάρια La Crème είναι μανιτάρια κονσέρβα. Σαν να τρώγω πλαστικό. Το μπιφτέκι μέσα έχει, φαντάζομαι, ροκφόρ. Τι να πω, έχει μπει στην κατάψυξη, έχει βγει, έχει ξαναμπεί. Εδώ δεν υπάρχει λόγος να έρθει κάποιος να φάει. Σέρβις ανύπαρκτο. Φαγητό, γεύση, μηδέν. Το πιάτο που θα πάρω στην κουζίνα είναι αυτό. Μανιτάρια La Crème. Ο Θεός να τα κάνει. Σε λίγο, ποια θα είναι η κριτική του σεφ μας για το φαγητό? Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναβεί στα μαγαζιά έξω, παιδιά. Δεν τρώγεται πραγματικά, χάνεται κόσμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη βλέπει την κουζίνα να παίρνει φωτιά. Μπορώ από εκεί για να ελέξω πού να είμαι, στα τηγάνια ή στην ψυταριά. Μήπως άρπαξε λιγάκι. Η συζήτηση για το μέλλον του εστιατορίου προκαλεί εντάσεις. Τι να μας πεις, μωρέ, κι εσύ.
Έχουμε δουλέψει τόσα μαγαζιά με σεφ. Εσύ τώρα μπήκες μέσα μου κάνεις το σεφ σε μένα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Παγκράτη. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Παγκράτη. Γνώρισε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Άφησε την πόρτα ανοιχτή, βλέπεις. Από τη βιασύνη μου, τώρα πάω την παραγγελία γρήγορα. Έχω 4 παιδιά μεγαλώνουν. Τι να κάνω. Ποια ήταν η πρώτη εντύπωσή του για το φαγητό? Την τορπίλη που τορπίλησε την Έλλη. Το 40-45. Επάνω στην ώρα καταφθάνουν ο Λάμπρος, ο μάγειρας του εστιατορίου και ο γενικών καθηκόντων Παναγιώτης. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, το πέτυχα ή ήταν. Μήπως ήταν μάπα και με κοροϊδεύεις. Είναι εξαιρετικό, τι λες τώρα. Πραγματικά η φιλοσοφία είναι απίστευτη. Ποια φιλοσοφία, αφού δεν ξέρω να κάνω σου, το έκανα στην τύχη σου. Αυτό λέω και εγώ. Τι κάθεσαι και τα κάνεις. Σίγουρα. Α, ο μάγειρας. Α, χαίρομαι πολύ. Πάνω στην ώρα. Δεν σας περιμέναμε σήμερα. Εσύ. Δεν είναι. Ο Παναγιώτης. Μια ήρθε στην ώρα πάνω. Αυτό πώς σου φαίνεται. Συμπαθητικό. Χωρίς να το δοκιμάσεις. Αυτό το πράγμα, εσύ που είσαι μάγειρας, εγώ δικό σου κάνω. Σου πω γιατί. Αυτό λέει ότι δεν ξέρει να τα κάνει. Ο πελάτης που θα έρθει όμως να φάει δεν ξέρει ποιος είναι στην κουζίνα και κάνει κακό στο μαγαζί. Δεν ακούει. Κάτσε, τι δεν ακούω, ρε. Περίμενε, έλειπες τώρα. Δηλαδή, τι να του πω τον άνθρωπο, τι δεν έχω να κάνω να πούμε μαγειρά να κρέμα. Έλα να σου δείξω ορισμένα πράγματα όπως λέει ο Έκτορας. Τώρα μπήκε ο άνθρωπος και δεν ήσουν εδώ. Αυτά πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχάσετε. Το καλό φαγητό σας είναι το μαγειρευτό. Περνάει και ο κόσμος μπροστά, το βλέπει. Αν φτιάξετε και λίγο την βιτρινούλα σας πιο ωραία, πιο περιποιημένη, θα μπαίνουμε σε καθατρώνη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναβεί στα μαγαζιά, σου παιδιά. Δεν τρώγεται πραγματικά, χάνετε κόσμο. Και δεν σου κάνω πλάκα, είναι σοβαρό αυτό. Yeah. Καλησπέρα. Εσύ τι είσαι? Τι κάνετε? Είναι βοηθός μου. Βοηθός του μάγειρα. Ορίστε, εσύ πώς θα βλέπεις αυτό, αφού σε βοηθάς μάγειρα. Σας στόκο έτσι έγινε, αφού πάγωσε με μου. Πάγωσε. Οπτικά τουλάχιστον δεν τρώγεται, παιδιά. Τα φαγητά που μαγείρεψε ο φίλος μου ο Τζίμις είναι προβληματικά. Του τα έχω πει. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλει να έχει γεμάτο κατάλογο και βάζει ό,τι του κατέβει από το νου. Ο πελάτης θα έρθει, θα το φάει. Δεν θα πει αν είναι καλό ή κακό, θα βγει έξω και όταν βγει έξω θα πει και τα κ***** που έφαγα σε αυτό το μαγαζί. Σωστό. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις, μην το κάνεις για μένα αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναβγεί. Λοιπόν, αύριο θα είμαι πάλι εδώ, να σας δω πώς δουλεύετε και θα τα πούμε. Η κριτική του σεφ μας προβλημάτισε τον Τζίμι και τους συνεργάτες του. Τελειώσαμε. Η κατάσταση μέσα είναι πραγματικά περίεργη. Θα έλεγανε στο όριο του κωμικοτραγικού. Δεν υπάρχει κανείς. Απουσιάζει το προσωπικό, απουσιάζουν όλοι. Ακόμη και ο ιδιοκτήτης είναι εδώ, αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό του δεν είναι εδώ. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα, αλλά δυστυχώς χωρίς καμία επιτυχία. Νομίζω ότι πραγματικά η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, το εστιατόριο αυτό δεν το βλέπω να βγάζει το μήνα. Είσαι μ***α, δεν είσαι εδώ πέρα να κάτσεις να τα φτιάξεις εσύ. Γίνομαι εγώ ρεζίλινα. Πού, αφού δεν ξέρω να τα κάνω. Είναι ρεζόν, εγώ θα κάτσω πόσες ώρες εδώ. Κάσε μέχρι τις 5 ώρες. Εγώ σε έχω. Κάσε μέχρι τις 5 ώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Ποιες 5. 15 ώρες είναι εδώ μέσα. Γι' αυτό λέμε να μου. Σερβιτόρο με έχεις κάνει, ταμεία με έχεις κάνει, μάγειρα με έχεις κάνει. Και τι θες να κάνουμε τώρα. Ξέρω εγώ. Πάρε δάνειο από την τράπεζα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν παράδειγμα σε βλέπω πια εδώ μέσα. Πιο πολύ βλέπω σε ένα παρά το σπίτι μου. Πήγαινε κοιμήσου, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Πού να πάω, να πήγα τώρα και ήρθε ο άνθρωπο ξαφνικά. Και τι να κάνω. Με ξύπνησε. Μα αφήνει να ξεκουραστώ λίγο. Και λέω ρε κύριε, εσύ που ήσουν, δεν σου έχω δείξει εσένα. Τι βοηθό είσαι εσύ, α δίνουμε τώρα το Τζίμι. Έχω κάποιε υποχρεώσει, έτσι δεν είναι. Δεν καταλαβαίνει. Ναι, αλλά αφού χρειάστηκε. Εσύ ξέρει. Αφού χρειάστηκε να φύγω, τι να κάνω δηλαδή. Ήταν ναι, κάποια πήγουσα δουλειά. Γιατί δεν μου το πει να μην φύγω, ρε παιδί. Για να λείψει δηλαδή μισή ώρα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία. Δεν μπορώ. Έκανα και αυτό σε δημοσιοποίηση. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι ξαφνικά αφού τον είδα, εγώ τρελάθηκα. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Τα κάναμε που τα κάναμε. Καπέλο. Τώρα πρέπει αύριο να πούμε να τα φτιάξουμε κάπως. Να πούμε να έρθει ο άνθρωπος να μας παρακολουθήσει στην κουζίνα να δει ότι βάλαμε μια σειρά τουλάχιστον να μην γίνουμε ξανά ρεζίλινα. Εντάξει. Λοιπόν, πάτε. Καλή δύναμη. Τη δεύτερη μέρα ο Έκτορας Μποτρίνη φτάνει στο εστιατόριο στο Παγκράτη για μια πιο επισταμένη παρατήρηση. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πολύ από χθες. Τι έγινε? Τι έγινε? Ποτέ στο μαγαζί δεν είσαι. Τι να κάνω, παίζω λίγο και απέναντι. Πας και τη βγάλω από εκεί να πούμε, γιατί αλλιώς εδώ πέρα δεν τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Τύχη θέλει. Πήγα να παίξω, τι να κάνω. Πήγες να παίξεις. Αυτά εδώ πεις θα βγάλει. Ο μάγειρας μέσα. Από χθες εδώ. Όπου να είναι θα τα βγάλει. Λοιπόν, έλα να μου πεις τώρα τίποτα. Κοίτα, με αυτά θα παίξεις. Ασχολήσου λίγο με το μαγαζί σου πιο πολύ. Δεν στο μαγαζί τώρα που μήπως οικονομήσουμε σήμερα να πούμε να τα παρατήσω όλα, να πάω να φύγω. Ποιος έχασε την τύχη τώρα να τη βρεις εσύ. Ωραία, πες μου Αταλάντα Μπολόνια εδώ πέρα τι να βάλω τώρα. Ναι, τώρα δεν δεύτερη μέρα που με βρίσκει απέναντι. Και δεν ήξερα τι να κάνω, δεν είχα δουλειά εδώ μέσα και ήμουν απέναντι πάλι, κυνηγάω την τύχη μου. Μήπως και κερδίσω κάποια λεφτά και βγω από τα διέξοδα αυτό που τραβάω εδώ μέσα. Δεν ξεκινάμε να δούμε λίγο το μαγαζί, να το φτιάξουμε. Τι να φτιάξω? Τα ψυγεία πρέπει να φτιάξουμε. Είμαι στη μέση του μαγαζιού τώρα, ψυγεία παντού. Να περνάει άλλο απ' έξω, να βλέπει κάτι όμορφο, ωραίο, καλό, ζεστό, να μπαίνει μέσα. Έχει τεράστιο χώρο να το δουλεύει, έχει τον μπαρ, έχει τον χώρο που δεν μπαίνει κόσμο. Δηλαδή, ξέρει ποιο κομμάτι του μαγαζιού δουλεύει.
Αυτό εδώ. Ναι. Περνάει ο κόσμος, βλέπει το φαγητό, σταματάει. Μπαίνει, παίρνει πακέτο για το σπίτι. Και ναι. Δεν κάθεται εδώ όμως. Περίεργο, έτσι. Δύσκολο, ναι. Τι άλλο θα πέσει στην αντίληψη του σεφ μας? Το σίδερο αυτό το έχετε γιατί ήταν σκαμπό, ε. Ναι. Δεν είναι ώρα να το βγάλουμε. Ναι, το βγάλουμε, ναι, βγάλτε. Ξύλωσέ το. Μπορεί να το κρεμίσει όλο, να το ξαναφτιάξει. Πολύ ψυγείο βλέπω, πολύ ψυγείο. Πρέπει να φτιάξω όλο αυτό το χώρο για να μορφύνει λίγο το μαγαζί. Τι λες εσύ? Μαζί σου, μαζί σου. Άμε στην κουζίνα. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ναι. Αυτή τη φορά το προσωπικό της κουζίνας βρίσκεται στο πόστο του. Τι έγινε, βρήκατε το δρόμο σήμερα νωρίς? Ω, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Μικρή κουζίνα, ε. Αυτή διαθέτουμε. Τι να κάνουμε? Αυτή διαθέτηση, αλλά το μενού δεν το έχεις κόψει. Το έχεις κάνει τεράστιο. Αν είχες όλα αυτά τα πράγματα που γράφεις για κατσαρόλα, πού θα τα μαγείρευες? Απλή λογική. Να μπει στο μαγαζί και να πουλάρει κόσμο, πώς θα τα καταφέρετε εδώ μέσα? Μαγειρευτά το ένα, το άλλο, θα χρειαστεί κόσμο. Δεν χωρά. Εδώ τρία άτομα είσαι που χωράτε. Και ο φούρνος αυτός είναι διαλυμένος. Πρέπει να φύγει από εκεί. Δεν είναι πράγμα αυτό. Είναι λίγο προβληματικός εκεί πέρα το αφεντικό μας. Τα ψώνια, ποιος θα κάνει? Ο Τζίμις. Στα φέρνει όπως θέλει τα πράγματα. Μερικές φορές ξεχνάει και ορισμένα και τρέχω εγώ στο μανάβι και στο μπακάλι, αλλά τα καταφέρνουν όμως. Μπορώ να τα κάνω όλα, μπορώ να τα κάνω όλα. Τι είναι αυτό πάλι? Θα παίρνεις λεμόνι του Θεού, τι τα θέλεις αυτά? Yeah. Μου θυμίζεις τους Αγγλέζους που έχουν ξεχάσει πώς είναι το λεμόνι. Λεμόνια, λεμόνια, Θεό. Τι να πρωτοκόψω? Να κόψεις τις αηδίες. Πάω κι εγώ έξω λοιπόν, να ρωτήσω λίγο στην περιοχή τι γνώμη έχουν για το μαγάζι και θα πούμε μετά. Έδειξε. Ενώ ο Έκτορας Μποτρίνι αποχωρεί για μια σύντομη έρευνα, η κατάσταση στην κουζίνα οξύνεται. Τι να κάνω, και σε σένα τα λέω και στη Γιούλη τα λέω. Πάνω απ' όλα εγώ γιατί βάζω το μαγαζί. Θέλω κι εσείς να είστε το ίδιο. Εσύ ήρθες εχθές στο μαγαζί και το βάζεις πάνω απ' όλα γιατί είσαι καινούριος. Αν ήσουν έτσι, φοβάσαι μη χάσω τη δουλειά μου? Δεν αποκλείεται, γιατί όχι. Εσένα γιατί σε κρατάει που είσαι άχρηστη? Δεν νομίζω. Πες μου, πού είσαι καλή? Απ' την ώρα που έρχεσαι, 5 ώρες στο τηλέφωνο μιλάς. Τι να φεύγεις νωρίτερα εσύ και να μένω εγώ αργότερα? Τι σχέση? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι εδώ τι θα κάνουμε με τη δουλειά. Τι προβλέπουν στο μεταξύ τα στατιστικά για το εστιατόριο του Τζίμι? Παιδιά, καλησπέρα. Μήπως ξέρετε το εστιατόριο του Τζίμι εδώ κοντά? Δεν το έχετε ακούσει. Μήπως γνωρίζεις το εστιατόριο Αλέγκρο? Βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, έτρωγα εκεί παλιά. Πώς είναι η γνώμη σου για αυτό το εστιατόριο? Το μάγειρα που έχει κάθε φορά έχει αλλάξει. Ακριβώς απέναντί σου, κοίταξε. Πινακίδα. Όχι, δεν το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Από εδώ την περιοχή δεν είσαι? Ο σεφ μας φτάνει την ώρα που αφεντικό και μάγειρας απολαμβάνουν την αγαπημένη καθημερινή του συνήθεια. Μια παγωμένη μπύρα. Εγώ θα ήταν καλός. Ήρθε και ο Λαμπορκίνη. Καλώς ήταν. Τι έγινε? Τι Λαμπορκίνη, Μποτρίνη. Τι κάνατε? Καλά. Μια χαρά εσείς. Όπως βλέπω, την παλεύετε την κρίση. Άδειο το μαγάζι, τι να κάνουμε. Ξεχνάμε τον πόνο μας. Όχι μόνο τον πόνο σας, έχετε ξεχάσει και τον Μπεν Μαρή γεμάτο φαγητά. Ή αν μας απαγορεύσει να πίνουμε και μία μπύρα που είμαστε 20 ώρες εδώ μέσα, λοιπόν να βγάλω την ποριά σου, εγώ τώρα φύγω. Δεν είναι κατάσταση. 20 ώρες. Είσαι εδώ δύο μέρες και μας έχεις. 20 ώρες. Τι 20 ώρες. Τι πρέπει να δουλεύουμε. Το ποτήρι γεμάτο είναι. Απαγορεύεται να πιούμε και μία γουλιά μπύρα. Την πείρα να την πείσει, θα κάνει τη δουλειά σου. Μα γιατί αυτό το πράγμα που το πρωί το επιτρέπει και είναι εκεί. Του το πε. Ναι, και πέταξε τα να πούμε αυτά, να βάλουμε τα καινούργια να κάνουμε δουλειά. Ναι. Πώ θα γίνει. Ο κόσμο περνάει και δεν έχει φαΐ. Τι να μαγειρέψουμε, να μα πει να μαγειρέψουμε. Δεν είναι όνομα του Θεού. Κάτσε να πιάνω από την πείρα μου, την βγάλετε ξινή εδώ μέσα. Εδώ έρχεσαι να πει μπύρα. Μπύρα την πει σπίτι σου. Στη δουλειά σου έχει για δουλειά. Τέλο πάντων, πάμε να αλλάξουμε να πούμε στην κουζίνα. Έχει 5 λεπτά, άλλαξε. Πιέστη γάμια την πείρα και έλα για δουλειά. Όχι, μα κόψε την πείρα. Ενοχλημένος από την παρατήρηση του Έκτορα Μποτρίνη, ο Λάμπρος αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί. Είναι η ώρα να τελειώσει με αυτήν του την υποχρέωση και πετάει τα χθεσινά μαγειρευτά φαγητά από το θερμοθάλαμο. Εκείνη τη στιγμή φτάνει και ο Παναγιώτης για να βοηθήσει. Παναγιώτη, έλα βοήθα λίγο. Έλα, γιατί μου βάλανε χέρι εδώ. Σήμερα η Γιούλη δεν έχει αφήσει το πόστο της και συνεχίζει ακάθεκτη να προετοιμάζει τις σαλάτες. Η κουζίνα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για ένα εστιατόριο και ο Έκτορας Μποτρίνη θα καταλάβει πολλά από τον τρόπο που λειτουργεί και από το πώς συνεργάζεται το προσωπικό της. Γρήγορα, Γιούλη, για να ξεμπερδεύουμε, γρήγορα. Τι έγινε? Γεια. Yeah. Όπως βλέπεις, δουλεύουμε, δεν τεμπελιάζουμε. Που είχαμε μία μπύρα και μας την έβγαλε σε ξενή. Θα έρθει κανείς να φάει? Αν θα πατήσει άνθρωπος, αλλιώς. Θα τρώμε μόνοι μας, Τι να κάνουμε. Κρέας, Ναι. Το έχεις κλείσει με ζελοφάν. Ναι. Οτιδήποτε κλείνεις με ζελοφάν, να κάνετε 2-3 τρυπούλες επάνω. Γιατί? Έτσι ώστε το κρέας ή οτιδήποτε άλλο έχετε κλείσει με ζελοφάν να αναπνέει. Διότι αν δεν αναπνέει, σε 24 ώρες λίγο παραπάνω, ίσως θα έχει χαλάσει. Καταλαβαίνεις? Στο Λάμπρο να τα πείτε αυτά που με το ίδιο τυλίγει και ξανατυλίγει και άλλο. Με το ίδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση με το ίδιο. Πώς, αφού το κάνει. Κακός. Και τι, οικονομία, τι γίνεται, μπορεί να το σελοφάν. Δεν πάμε καλά τώρα. Σε όλα κάνω οικονομία. Δεν κάνω στο σελοφάν οικονομία. Εγώ δεν είμαι όπως εσύ, σπάταλος, για να πιάτο χαλάσει 10 γούρνες.
Η οικονομία γίνεται όταν έχουμε πελάτες, όχι όταν δεν έχουμε. Τώρα και που δεν έχεις, κάνεις, δεν κάνεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σωθούμε στη δουλειά και μην δίνουμε δικαίωμα εδώ και μας βγάλει και παρά έξω. Παρά έξω από έτσι, εγώ θα βάλω παρά έξω. Και στη Μευράνη ακόμη πρέπει να κάνουμε οικονομία. Γιατί η Μευράνη είναι ακριβή. Και γιατί στο κάτω-κάτω την πετάμε έτσι. Πρέπει να προσέχουμε. Στα πάντα. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις του Λάμπρου, μία παρέα μπαίνει τελικά στο εστιατόριο του Τζίμι. Έτσι ο σεφ μας θα έχει τη δυνατότητα να δει την κουζίνα εν δράση. Ο ιδιοκτήτης τους βοηθά να επιλέξουν τραπέζι. Και ο Παναγιώτης τους προσφέρει το μενού και παίρνει την παραγγελία τους. Τι έγινε, γιατί είναι αυτό, delivery? Όχι, δεν ήσουν ο deliverer εσύ. Κάνεις και το σερβιτόρα απόψε. Τι είναι? Εκεί. Φιλέτο με ρύζι και φιλέτο με γκράντες. Το φιλέτο πώς θα είναι ψημένο, τον ερώτησες? Όχι. Να το ρωτήσουμε, λες, ή να το αφήσουμε τον ερωτήσουμε την άλλη φορά που θα έρθει? Όχι, τώρα. Τώρα, ωραία. Εντάξει, πήγαινε. Ο σεφ μας απορεί. Ενώ ο σερβιτόρος αποφασίζει να επανορθώσει για το λάθος του, μια δεύτερη παρέα φτάνει στο εστιατόριο. Εντάξει, πώς? Μπράβο. Ο Παναγιώτης ασχολείται τώρα με τη δεύτερη παρέα. Θα καταφέρει άραγε αυτή τη φορά να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα του σερβιτόρου? Την ίδια ώρα ο Τζίμις παρακολουθεί ατάραχο στην κατάσταση. Με μου τον αγχώνεις τον άνθρωπο. Όταν το βρεις φύρα μας, ε! Φαντάσου να είχαμε 150 άτομα τώρα μπροστά. Έπεσε μαζεμένη. Το βρήκα. Το φιλέτο αλλά κρέμ σου είπε την γαρνιτούρα. Εδώ δεν σου λέει το ψήσιμο, θα σου πει και την γαρνιτούρα. Πολλά ζητάς. Παναγιώτης, δεν έχει το μυαλό του εδώ. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πρέπει να πάρει ανθρώπους επαγγελματίες εδώ για να δουλέψει το μαγαζί σωστά. Αυτό το φούρνο πρέπει να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Ας τον έρθει άλλος πρώτα, γιατί δεν θα έχω αύριο να ψήσω. Όπως βλέπετε, το μου κα***. Αυτή είναι η κατάστασή μας γενική. Προχειρότητα, με προχειρότητα δουλειά. Γιουλή. Ορίστε. Πολύ σαλάτα κάνεις. Λιγότερη ντομάτα. Όχι πέντε ντομάτες σε μία χωριάτικη. Δεν είναι πολύ, είναι κανονική αυτή. Ο Λάβρος είναι τσιγκούνης. Δεν μπορώ εγώ να δουλεύω με τσιγκούνη μάγειρα μέσα στην κουζίνα. Γι' αυτό σε διώχνει ο άντρας από το σπίτι και έρχεσαι εδώ για τη γλώσσα σου. Εγώ έχω γλώσσα ή εσύ που σταματάς όλη μέρα? Σιγά. Είναι αυτόματος ο φούρνος μας. Ο αυτόματος φούρνος έχει τραβήξει την προσοχή του σεφ μας. Έλα, Γιούλη, βγήκε το σαγανάκι σαλάτα ακόμα. Για όνομα του Θεού. Κοίτα τη δουλειά σου και άσε να κάνω εγώ τη δική μου. Το σαγανάκι είναι έτοιμο, ψήθηκε. Πού είναι η σαλάτα? Φωτιά, η αποθήκη του Σάμι. Δώσε μου το και μαχαίρι, μου παίρνει το μαχαίρι μου. Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα τη βγάλει? Αυτός που έχει δύναμη μεγάλη, αν το καταλάβει. Συνεχίζει και καίγεται. Και κανείς δεν νοιάζεται για τίποτα. Δεν υπάρχει βέβαια πρόβλημα. Είμαστε οργανωμένοι. Το χρειάζεσαι? Με αυτά είναι που φωνάζω και λέω. Μπορώ από εκεί για να ελέγξω πού να είμαι, στα τηγάνια ή στην ψηταριά. Μήπως άρπαξε λιγάκι? Όχι, δεν πειράζει, ε. Όχι, το λουκάνικο θέλει να είναι και λίγο, να είναι έτσι, λίγο μαυριδερό. Σεξουαλικό. Θα καταφέρει ο σεφ μας να μείνει ψύχρεμος? Παιδιά, συγγνώμη, ο σερβιτόρος πού είναι να πάρει το φαΐ? Υποτίθεται νομίζω ότι πρέπει να το φάνε ζεστό οι άνθρωποι που το τρώνε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Παναγιώτη. Έλα, γόρι μου, σιγά σιγά, μην βιάζει. Γιατί έργησε να έρθει να πάρει παραγγελίες? Μήπως θα πρέπει να πάρει τα φαγητά έξω? Ναι. Ρε Παναγιώτη, πάρε τα φαγητά έξω, ρε παιδί μου. Το σαγανάκι πάγωσε. Έχω το λόγο του σκύλου μου και το σκύλο τη φορά. Τι να κάνω, τα πάω εγώ τώρα. Και δεν τα παίρνει. Για να βοηθήσει τον αγχωμένο Παναγιώτη, ο Λάμπρος αφήνει για λίγο το πόσο του ως μάγειρας και αποφασίζει να σερβίρει ο ίδιος τα πιάτα που μαγείρεψε. Τι άλλο μπορεί να συμβεί με μόλις δύο παραγγελίες? Ούτε σερβίτσα, ούτε πιάτα. Μπράβο, μπράβο. Από ό,τι βλέπετε, δουλεύουμε πολύ καλά εδώ. Τελικά η ώρα για να δοκιμάσουν οι πελάτες τα φαγητά που μαγειρεύει και σερβίρει ο Λάμπρος φτάνει. Τι επίγευση θα τους αφήσει όμως το σημερινό απόγευμα στο εστιατόριο του Τζίμι? Και το πιο περίεργο απ' όλα ήταν στο σέρβις, γιατί ήρθαν πρώτα τα φαγητά και μετά το μαγειροπυρούνα. Το φαγητό άρχισε πάρα πολύ να έρθει και μάλιστα μας έρβηρε ο ίδιος ο μάγειρας αντί για το σερβιτόρο. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό. Τελείωσε, αυτό ήταν η απόψε. Εντάξει, κουραστήκαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Κουραστήκαμε με τέσσερα άτομα. Ο τρόπος το λέγει τώρα, μη με ειρωνεύεσαι. Κουραστήκαμε. Εδώ κουράζεσαι και με δύο άτομα. Η μία κάνει μία ώρα να κάνει τη σαλάτα. Έχουν βγει μπριζόλες. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είδα αρκετά. Αύριο έχουμε πολλά να πούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα που ήταν και ο Έκτορας εδώ. Αντί να είμαστε πιο οργανωμένοι για να γίνει καλύτερη δουλειά, εμείς τα κάναμε μπάχαλο. Οι παραγγελίες άρχισαν πολύ να βγουν.
Και πιστεύω ότι ίσως να οφείλεται στο ότι ο Λάμπρος με τον Γιούλη πάλι τσακώνονταν μέσα στην κουζίνα και δεν ήμουν μέσα να τους χωρίσω. Τι έγινε? Καλά, τελειώσαμε. Καλά, τελειώσαμε. Άργησε. Δικό σου άργησε. Άργησε η κουζίνα, πολύ. Αν μιλάγανε λιγότερο και δουλεύανε περισσότερα, δεν θα αργούσανε. Τέλος πάντων, αύριο θα είμαστε κλειστοί. Ναι. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σε φιλώ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ε. Καλό σου βράδυ. Η δεύτερη μέρα τελείωσε. Η κατάσταση μέσα είναι απογοητευτική. Ειδικότερα στην κουζίνα που φαγώνονται όλοι σαν το σκύλο με το γάτο. Ο Τζίμις από τη μεριά του μένει αμέτωχος. Πραγματικά βλέπει την επιχείρησή του να βουλιάζει και δεν κάνει τίποτε. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Ελπίζω να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση, αν και θα είναι πολύ δύσκολα. Την τρίτη ημέρα ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο Παγκράτη έχοντας σκεφτεί όλες τις αλλαγές που θέλει να προτείνει στο Τζίμι. Αρκεί αυτός να είναι παρόν. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε για να σας έρθω από το πρωί. Ειδικά εσύ κάνεις πρόοδο, βλέπω. Εντάξει, τι. Πρώτη μέρα σε βρίσκω στο μαγαζί. Έτυχε να αναλύψω δύο μέρες. Κυρία της κουζίνας που είναι. Τον τι φωνάζεις? Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δεν μπορούσε να έρθει. Σε τέλειωσε. Μετά της. Θα αργήσει λιγάκι. Κρίμα, θα πρέπει να τα ακούσει αυτός, λοιπόν. Έχουμε πολλά να πούμε. Μαζέψτε τα πράγματά σας και πάμε έξω, εντάξει. Εσύ κλείσε το μαγαζί. Ναι. Πάμε. Okay. Τσίπουρο πρωί-πρωί, ωραία, ε. Δίαιτα. Στην πύρα φωνάζεις. Ο Τζίμις και η ομάδα του ακολουθούν τον Έκτορα Μποτρίνη προς την έξοδο, περίεργοι για τη συνέχεια. Πάμε. Και το εστιατόριο κλείνει. Ο καιρός είναι κατάλληλος για μια εξόρμηση στο κοντινό άλσος. Πόσο θα βοηθήσει η αλλαγή περιβάλλοντος για να αναστραφεί η αρνητική διάθεση που επικρατεί κυρίως στην κουζίνα, το σίγουρο είναι ότι ο σεφ μας δεν σκοπεύει να χαριστεί σε κανέναν. Από τη μέρα που μπήκα στο μαγαζί σας, με έχει πιάσει μια πνηλία. Το μαγαζί αυτή τη στιγμή είναι σε έναν υπολειτουργή. Ο καθένας έρχεται ό,τι ώρα θέλει και φεύγει ό,τι ώρα θέλει. Ο ντελιβεράς κάνει delivery και με τα ίδια ρούχα σερβίρει τους πελάτες στο τραπέζι. Εσύ κάνεις delivery. Έρχεται κόσμος, κάθεσαι στα τραπέζια, μιλάς με τους πελάτες, δεν ασχολείσαι με τίποτε. Ο φούρνος είναι για το δεν μπορούσατε να πάρετε να τον φτιάξετε, να τον καθαρίσετε λίγο. Πάρε ένα σαπούνι, δείτε το διάλο, ρίχνουνε και καθάρισε το φούρνο, α πούμε. Είναι η πρώτη εικόνα του μαγαζιού, φαίνεται απέναντι από την πόρτα. Ποιο θα το κάνει αυτό? Μια γυναίκα που δουλεύει στην κουζίνα, ποιο θα το κάνει? Εγώ θα το κάνω, μωρέ. Να μιλήσω λίγο. Εγώ έχω πάρα πολύ λίγο καιρό στο μαγαζί. Τι να πρωτοπρολάβω να κάνω? Εκεί όλοι τα κάνουμε όλα. Να κόβω τι σαλάτε, να κάνω τη λάτζα, να κάνω και του φούρνου, να κάνω και τι φριτέζε και τα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι να δουλέψουμε παραπάνω? Εδώ δεν πληρωνόμαστε για αυτά που δουλεύουμε. Να δουλέψω και παραπάνω? Εδώ δεν ενδιαφέρει το ίδιο το αφεντικό. Θα ενδιαφερθούν οι υπάλληλοι που δεν πληρώνονται? Πρέπει να ενδιαφερθούν όλοι. Το εστιατόριο είναι ομαδική δουλειά. Δεν είναι υπάλληλο δικό. Συνήθως. Δεν είναι δικό μου, δικό σου. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και στην προκειμένη περίπτωση είναι το αφεντικό. Χθες πιάνανε φωτιά τα λουκάνικα και πέρα βρέχει. Γιατί δεν έβλεπες τι γινόταν από δίπλα. Και μετά τα σέρβιρες και έξω. Απ' έξω καμένα, μέσα ομά. Είμαστε οργανωμένοι. Το χρειάζεσαι? Αυτοί οι πελάτες θα ξανάρθουνε? Εγώ νομίζω πως όχι. Γίνεται ό,τι γουστάρει του καθενός. Είσαι σεφ σε αυτή τη στιγμή, είσαι σεφ στην κουζινά. Είσαι. Μονόλογο κάνεις εκεί, θέλεις να κάνουμε διάλογο? Κάνω μονόλογο, γιατί διάλογο δεν υπάρχει. Είναι τόσο η κατάσταση εκεί μέσα που δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Είσαι σεφ εκεί μέσα. Θέλεις. Είσαι ο σεφ του μαγαζιού. Θέλεις να ακούσεις. Απάντησε μου, είσαι. Θέλεις να ακούσεις? Θέλω να σου πω ναι ή όχι, είσαι. Ούτε ρεπό δεν έχω κάνει. Και δεν πληρώνω στις μέρες. Εδώ είναι μπροστά και ρώτα τον. Δεν λέω ψέματα εγώ. Εγώ προσπαθώ. Δεν μπορώ μόνος μου. Ναι, αλλά να σου πω. Καμιά φορά τσακώνομαι και με τη Γιούλη. Η Γιούλη είναι και λίγο αντιδραστικό στοιχείο. Εγώ είμαι αντιδραστική. Είναι. Εσύ από μιλάει περισσότερο και δεν δουλεύει περισσότερο. Όχι, αυτό όχι, που λες δεν το κάνει. Περιμένει να τη καθαρίσω εγώ το φούρνο. Εσύ θες ακόμα. Περιμένει να τη καθαρίσω εγώ εκείνο. Εσύ μου σε όλο. Εγώ και εγώ και εγώ και εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπει μια τάξη. Έχει δουλέψει ποτέ με ένα από τον άνθρωπο? Όλο γλώσσα είναι. Άκουσε και μία φορά. Κοίτα τη δουλειά σου και αντί να τρώγεσαι μαζί μου, μια με τις σαλάτες και μια με την καθαριότητα και μια με τόνα και τ' άλλο. Δηλαδή τι θέλεις να μας πεις? Εκεί μέσα θα κάνεις αυτό. Τι να μας πεις, μωρέ, κι εσύ? Έχουμε δουλέψει τόσα μαγαζιά με σεφ. Εσύ τώρα μπήκες μέσα μου κάνεις το σεφ σε μένα? Σε παρακαλώ πολύ. Κάσε με εμένα να βοηθήσεις εδώ και τον Τζίμι. Μπας και πάει μπροστά το μαγαζί. Θα μου κάνεις τον έξυπνο. Λοιπόν, εγώ νομίζω να το κόψουμε εδώ. Να τα πείτε εδώ γιατί δεν σέβεται. Νομίζω. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Ο χώρος να ομορφύνει, η κουζίνα, η συμπεριφορά σας για να πάει το μαγαζί μπροστά. Είναι τελευταία ευκαιρία. Εσύ θα μείνεις εδώ. Κάτσε ξεκουράσου, πάρε και τη γυναίκα σου. Ανασυγκροτηθείτε λίγο. Εσύ θα πας στο μαγαζί γιατί σου έχω μια έκπληξη σε σένα. Ένα φούρνο καινούριο. Εντάξει, θα αλλάξουμε και το φούρνο. Θα αλλάξουμε και τη διάταξη της κουζίνας. Και εμείς θα πάμε για ψώνια να σου λουπώσουμε λίγο το μαγαζί. Τώρα πραγματικά, λόμπαρο ήταν παλιά, λόμπαρο είναι και τώρα και πρέπει να τα αλλάξουμε. Πάμε.
Τα σκληρά λόγια του Έκτορα Μποτρίνη έχουν ένα σκοπό: να αφυπνίσουν τον Τζίμι και το προσωπικό του. Σε λίγο, με ποιο τρόπο θα διαφημίσει το εστιατόριο ο Έκτορας Μποτρίνη, θα ανταποκριθεί το προσωπικό στις απαιτήσεις του σεφ μας. Τι φοβάσαι? Βλέπεις, τρέμουν τα χέρια μου. Ένα ατύχημα στην κουζίνα φέρνει τη Γιούλη στα όρια της. Μα δεν μπορώ μαζί σου άλλο! Πώς το λένε! Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Παγκράτη. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Παγκράτη. Παρατήρησε την κουζίνα εν ώρα λειτουργίας. Η στάση του προσωπικού τον εκνεύρισε. Μια την πήρα και έλα για δουλειά να τελειώνουμε. Έλα. Όχι, μας κόψε την πήρα. Ο Λάμπρος και η Γιούλη έβγαλαν μαχαίρια. Τι να μας πεις, μωρέ, κι εσύ. Έχουμε δουλέψει τόσα μαγαζιά με σεφ. Εσύ τώρα μπήκες μέσα να μου κάνεις το σεφ σε μένα. Είναι η ώρα για ανασύνταξη δυνάμεων. Ο Τζίμις έχει το χρόνο να ξεκουραστεί και να αναθεωρήσει λίγο τους στόχους του. Ενώ η Γιούλη ανοίγει το εστιατόριο για να υποδεχτεί το δώρο που της υποσχέθηκε ο Έκτορας Μποτρίνη. Την ίδια ώρα, ο Λάμπρος με το σεφ μας μπαίνουν στο πολυκατάστημα από το οποίο θα εφοδιαστούν τα απαραίτητα για να ανανεώσουν την εικόνα της επιχείρησης και να της δώσουν λίγο χρώμα. Η οικογένεια του Τζίμι εκμεταλλεύεται τη σημερινή μέρα που το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό για να βρεθεί στο πλευρό του. Ο Τζίμις είναι χαζομπαμπάς και το απολαμβάνει. Ο Λάμπρος βάζει στο καλάθι των αγορών οτιδήποτε τον εντυπωσιάζει και φυσικά φροντίζει να εξασφαλίσει τα κατάλληλα σκεύη για το εναλλακτικό τσίπουρο. Το μικρό διάλειμμα θα βοηθήσει τον Τζίμι να δει τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Η οικογένειά του άλλωστε είναι ο πιο σημαντικός λόγος για να ενεργοποιηθεί σε σχέση με την επιχείρησή του. Πίσω στο εστιατόριο, ο καινούριος φούρνος που θα κάνει τα πράγματα στην κουζίνα λίγο πιο εύκολα τοποθετείται σε μια πιο κατάλληλη θέση. Η σημερινή κινητικότητα δεν θα βελτιώσει μόνο τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον του εστιατορίου. Σκοπός του Έκτορα Μποτρίνη είναι να κεντρήσει το ενδιαφέρον του προσωπικού και του ιδιοκτήτη και να τους δώσει βάσεις ώστε να ξεκινήσουν μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια. Όλοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που ο Έκτορας μου έδωσε λίγο χρόνο, τον όποιο χρόνο μου έδωσε, για να μπορέσω να δω τα παιδιά μου και να τα ζήσω λιγάκι, γιατί δεν τα βλέπω σχεδόν καθόλου. Με το πέρας των αγορών, σειρά έχει η κουζίνα, το φυσικό περιβάλλον του Έκτορα Μποτρίνη. Έτοιμη. Κάθε καταργά σε μπάγκο, όπως λέμε παλιοί. Λοιπόν, πήγαινε εσύ δίμα στην κουζίνα, πάω να αλλάξω και τα λέμε μέσα. Εντάξει. Γεια σου, Γιούλη. Τι έγινε εδώ, Πάση? Τι όμορφα, δεν είναι? Α, ήρθε και ο καινούργιος φούρνος. Ναι, είδες. Να δουλέψουμε σωστά εδώ μέσα. Ο Τζίμις, έχοντας περάσει ένα οικογενειακό μεσημέρι, επιστρέφει και αυτός για να ξεκινήσει τη δουλειά. Τελικά το γούστο του Λάμπρου φαίνεται να τον ικανοποιεί. Ωραία, πράγμα. Α, ωραία. Ήρθε και ο φούρνος, βλέπω, ε. Βέβαια. Κοιτάξτε, τώρα μπορείς να δουλέψεις ανθρώπινα. Πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνουμε κάτι μαγειρευτό. Θα κάνουμε ένα κουνέλι κατσαρόλας με μουστάρδα. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Τέχνομαι. Χωρίζουμε τις ομοπλάτες με τα μπούτια και είμαστε κομπλέ. Αλάτι, πιπέρι. Αρκετό πιπέρι. Καταλαβαίνεις. Κοίταξε τώρα. Το πικάντικο κουνέλι που προτείνει ο σεφ μας μπαίνει στην κατσαρόλα υπό τα αφοσιωμένα βλέμματα του Λάμπρου και της Γιούλης. Και ενώ στην κουζίνα το κρέας ροδίζει, στο εστιατόριο φτάνουν οι τεχνίτες που θα αναλάβουν την ανακαίνιση της σάλας. Το έχουμε ροδίσει πάρα πολύ καλά. Θα το σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Όχι πολύ, ίσια-ίσια, για να βγάλουμε τους χυμούς από κάτω, να τους ξεκολλήσουμε. Μετά θα προσθέσουμε ζουμάκι. Θα το καπακώσουμε και θα αφήσουμε να σιγοβράσει. Και όταν χυλώσει η σάλτσα, και θα πάρουμε λίγο κρασάκι, λίγη μουστάρδα. Θα ρίξουμε μέσα, θα ρίξουμε το δεντρολίβανο και μετά είναι έτοιμο. Οι εργασίες ξεκινούν από τον μπαρ του εστιατορίου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει για να ανανεωθεί η ατμόσφαιρα του χώρου. Η κατασκευαστική ομάδα παρεμβαίνει παντού και καταργεί τη βιτρίνα με τα αλκοολούχα που θύμιζαν το αμαρτωλό παρελθόν του εστιατορίου. Σε τι φάση βρίσκεται όμως το κουνέλι κατσαρόλας? Άλλο λίγο. Θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί. Πώς και δεν σκέφτηκες να γίνεις τραγουδιστής, ας πούμε? Φτάνει, εντάξει. Ήμουνα και τραγουδιστής. Ναι, πού? Ήμουνα στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στην ταυτότητά μου, το επάγγελμά μου τότε έγραφε τραγουδιστής. Και από τραγουδιστής πώς έγινες μαγειρές? Γύρισα μετά από το στρατό και αμέσως μετά από λίγο καιρό έκανα το πρώτο δικό μου μαγαζί το 1981. Με λίγα λόγια, ήσουν αφεντικό. Αν σου πω ονόματα που ερχόταν Έκτορα στο μαγαζί. Ποια πες μου? Όλη η βουλή έχει περάσει. Και όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, οι πάντες περνούσαν από το μαγαζί. Και έρχονταν για φαγητό. Ναι. Από άφρακος βρέθηκα ξαφνικά με πολλά λεφτά. Οι Ιταλοί λένε... Μέφαγε μεγάλη ζωή. Άκουσε, οι Ιταλοί έχουν μια παροιμία που λένε «Da padrone garzone». Και θα πει «Από αφεντικό γκαρσόνι». Κάτι τελείωγε και με σένα. Όχι, κοίτα, δεν θέλω να κάνω μαγαζί, όχι, γιατί είναι τόσο δύσκολες οι εποχές που φοβάμαι τώρα να κάνω μαγαζί. Άλλωστε και να τα κάνω, στα μπουζούκια θα τα φάω πάλι. Έχεις αυτό το δίκτυο των μπουζουκιών? Μια ζωή. Ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο στα μπουζούκια. Δραχμές μιλάμε τώρα. Ναι, δραχμές. Μπορούσα εγώ να πάω στο Βοσκόπουλο και να καθίσω δεύτερο τραπέζι. Πάντα πρώτο.
Και τώρα είσαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα. Δυστυχώς. Από μόνος σου. Μόνο εγώ. Εδώ πήγε η Ελλάδα, μωρέ, και τα βάζει με μένα. Εκεί όχι. Είσαι που σε ανάποδο. Όχι, θα σου πω κάτι όμως. Ναι, πώς. Μήπως είναι και αυτό ένα κομμάτι της εικόνας μας. Όχι, εγώ τα λεφτά τα ρίχνα πάλι στην αγορά. Αυτή τα τρώγανα. Δεν έχεις δίκιο. Εδώ χρεοκόπησε ολόκληρη Ελλάδα και εγώ τώρα που ήμουν ταβερνιάρης. Για να μην τα απολυλογούμε, νομίζω ότι μπορώ να αφήσω στα χέρια σου λίγη μουστάρδα για να τη ρίξεις το κουνέλι λίγο πριν γίνει έτοιμο, έτσι πριν ετοιμαστεί, μαζί με τον Τερολίμαν. Καλό βράδυ, ωραία κουβέντα πάντως. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Η αποστολή στην κουζίνα εξετελέστη. Ο αέρας της ανανέωσης όμως φυσά ταυτόχρονα και στη σάλα. Οι εργάτες προχωρούν με τα καινούρια χρώματα στους τοίχους και το νέο φωτισμό που θα δώσει νέο χαρακτήρα στο εστιατόριο. Καλά. Γυρίσαμε. Το γκρέμισε όμως το μαγαζί. Πώς πήγε βόλτα. Εντάξει, ξεκουράστηκα λιγάκι, έκασα λίγο με τη γυναίκα. Τα σκέφτηκες τα πράγματα. Σκέφτηκα. Όσο για το μαγαζί, μην ανησυχείς. Ναι. Στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Θα δούμε. Στην κουζίνα καλά τα πήγαμε. Πήγαινε δοκίμαση και ένα πιάτο που φτιάξαμε και τα λέμε αύριο. Okay. Γεια σου. Έχει, καλό βράδυ. Καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Η ημέρα των αλλαγών τελειώνει για το σεφ μας. Η τρίτη μέρα τελείωσε. Οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν μέχρι αύριο. Σήμερα προσπάθησα να βάλω το εστιατόριο σε μια νέα τροχιά. Φωτιά όμως που έχει ανάψει, είναι δύσκολο να σβήσει. Η αυριανή μέρα είναι η πιο κρίσιμη για τον Τζίμι και την επιχείρησή του. Από το αποτέλεσμα θα κριθεί αν θα επιβιώσει ή όχι. Αυτό το εστιατόριο στο Παγκράτη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες μέρες γνώρισε τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή μέρα που το εστιατόριο πρέπει να είναι έτοιμο για να ξανανοίξει. Την τέταρτη και πιο κρίσιμη μέρα για την επιχείρηση, οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Στο εστιατόριο φτάνουν τα λουλούδια που θα μορφύνουν το χώρο και θα του δώσουν το χρώμα που του έλειπε. Οι νέες ταπετσαρίες θα ολοκληρώσουν την εικόνα της ανανέωσης που χρειάζεται το εστιατόριο του Τζίμι για να προσελκύσει τα νεανικά βλέμματα. Ο σεφ μας φτάνει αποφασισμένος. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα. Το βλέπουμε, έτσι. Ναι, καλημέρα. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Το μαγαζί πήρε ζωντάνια. Θα προλάβουμε να το φτιάξουμε, έτσι. Ελπίζω. Αν δουλέψουμε σκληρά. Ο Λάμπρος. Στην κουζίνα, πριν λίγο ήρθε. Πάω να αλλάξω. Και τα λέμε μετά. Όσο για σένα, σκέφτηκα κάτι για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Ναι. Είναι έξω και σε περιμένει, στην πλατεία. Θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Ναι. Καλή τύχη. Τι μπορεί να εννοεί ο Έκτορας Μποτρίνη. Η γνώριμη φιγούρα που περιμένει στο πιο κεντρικό σημείο συνάντησης του Παγκρατίου δεν περνάει απαρατήρητη. Ο Τζίμις αναγνωρίζει αμέσως τον συνεργάτη που έχει επιστρατεύσει ο σεφ μας και ενώνει τις δυνάμεις του μαζί του για να διαφημίσουν την επιχείρησή του. Την ώρα που η προσπάθεια προσεύχησης κόσμου ξεκινά, ολοκληρώνεται το βάψιμο που θα φωτίσει το μουντό ισόγειο του εστιατορίου. Αλάτι, ρίγανη, απ' όλα. Όλα, όλα, όλα. Καλημέρα. 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 Προχωράμε. Μια χαρά. Λοιπόν. Εσείς. Θα ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Να σας πω την ιδέα που έχω. Θα γεμίσουμε τον μπαρ με μικρές μπουκές. Δηλαδή θα παίρνουμε μπαγκέτες, ψωμί μαύρο, ό,τι θέλουμε. Και θα φτιάχνουμε ορισμένα μεζεδάκια που θα τα πλώνουμε πάνω στο μπαρ. Θα έρχεται ο κόσμος, θα πίνει ένα ποτήρι κρασί, μια μπύρα και θα μπορεί να φάει μια μπουκίτσα σε πολύ καλή τιμή. Πολύ ωραία ιδέα. Ωραία. Πάμε να δοκιμάσουμε. Θέλω να μου φέρεις ντομάτες. Κάπαρι, σκόρδο, μαϊντανό, λάδι. Okay. Έγινε. Πώς θα πάει ο Τζίμις με το σαρλό. Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Είναι πρόσκληση. Κάνουμε σε ένα εστιατόριο που ανοίγουμε σήμερα το βράδυ. Επιμελείται ο Έκτορας Μποτρίνη. Επιμελείται το μενού. Γεια σας. Είναι ένα μαγαζί που ανοίγουμε σήμερα το βράδυ. Αν θέλετε να έρθετε, η διεύθυνση είναι πάνω στο καρτελάκι. Ανοίγουμε το βράδυ σήμερα. Ευχαριστώ. Το ετερόκλητο δίδυμο οργώνει κυριολεκτικά το Παγκράτη. Και θα χαρούμε να σας δούμε. Γεια σας. Ένα λουλουδάκι, μια πρόσκληση για σήμερα το βράδυ. Ανοίγουμε ένα εστιατόριο. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόσωψη του εστιατορίου που είναι και η πρώτη εικόνα του. Λυπάμαι που θα στενοχωρήσω μερικούς. Δεν υπάρχει μόνο το σούσι. Έτσι δεν είναι. Οδοντογλυφιδούλες. Όλος το παίρνει, θα το τρώει. Και πώς θα πληρώνει από τις οδοντογλυφίδες που θα υπάρχουν στο πιάτο. Έχουμε τόνο. Έχουμε. Και θέλω και λίγο αγκουράκι τουρσί. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει φαίνοντας πίσω και πιστήρια της προσπάθειάς του. Τι έγινε. Τι κάνατε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι, εντάξει. Το σαρλό ήταν ωραίος πάντως. Μοίρασε ωραία, ναι, μοιράσαμε αυτά. Ελπίζω να γεμίσουμε απόψε. Πάρε και εσύ ένα. Για να δούμε. Όχι, γιατί σε κουράσαμε αυτές τις μέρες. Όχι, αυτό είναι ένα μάθημα. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις. Κάθε μέρα. Δεν θα μοιράζεις λουλούδια, θα μοιράζεις φυλάδια. Εντάξει, θα τα πούμε, ε. Οκ. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Τώρα. Θα ψήσεις το ψωμάκι, θα του βάλεις λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Και μετά θα βάλεις αυτό επάνω με ένα φιλαράκι ρόκα, λίγο μαρούλι, ξέρεις, για να δώσει λίγο δροσιά και λίγο χρώμα. Προχώρα. Σε εκεί να ψήνε. Ο Παναγιώτης φτάνει και πάλι εγκαίρος για να συμμετέχει και αυτός με τη σειρά του στις εργασίες αναδιαμόρφωσης του χώρου που έχει προγραμματίσει ο σεφ μας. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι για την ανανέωση, το εστιατόριο καθαρίζεται και τα τραπέζια στρώνονται από την αρχή φορώντας τα καλά τους. Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Θα παίρνουμε το αυγό,
το έχουμε βράσει. Θα βάζουμε πάνω αυτή την κρεμούλα που είναι μαγιονέζα, ουίσκι, πορτός ντομάτας και λίγα μπαχαρικά. Γαρίδα, ελιά. Την καρφιτσώνουμε και είναι έτοιμη η μπουκιά μας. Η σάλα είναι πια έτοιμη και ο Τζίμις με τον Παναγιώτη διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Το παλιό μπαρ θα φιλοξενήσει απόψε τις ελληνικές μπουκίτσες που εμπνεύστηκε ο σεφ μας από τα ισπανικά tapas bar που λειτουργούν όλη μέρα πουλώντας τα αντίστοιχα πίντσος και προσεγγίζουν πολύ κόσμο. Ελαιόλαδο. Θα βάλεις λίγο πιπεράκι και λίγη ρίγανη. Και γύρω-γύρω φετούλες ψημένες ψωμί. Ωραία, συνέχισε. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω. Okay. Στη μεταμορφωμένη σάλα, ο Τζίμις επεξεργάζεται τα καινούργια εφόδια της κουζίνας. Είχαν και τα καινούργια που είχαμε στην κουζίνα. Ναι, χρειαζόντουσαν όλα, θα χρειάζονται. Το μεταμορφώσαμε τελείως στο μαγαζί, έτσι. Ναι, με σκληρή δουλειά. Δεν παίζεται. Ελπίζω να πήγε καλά και διαφήμιση. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν σήμερα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Όλα αυτά δείχνουν. Ναι, ωραία. Ωραία. Πάω στην κουζίνα και περιμένουμε κόσμο. Ελπίζουμε να έρθει. Καλά. Η μεγάλη ώρα για την επιχείρηση έφτασε και ο 50χρονος ιδιοκτήτης της δίνει το σήμα για να ξεκινήσει η κούρσα. Θα φέρει καρπούς η προσπάθεια με το χαρούμενο σαρλό. Το εστιατόριο είναι τώρα ένα στολίδι για τη γειτονιά. Ζωηρά χρώματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τα τραπέζια παραπέμπουν σε μοντέρνα τρατορία. Τα λουλούδια συμπληρώνουν μια χαρούμενη παλέτα χρωμάτων και οι φρέσκες μπουκίτσες αποτελούν πειρασμό. Σε λίγο οι πρώτοι πελάτες κάνουν την εμφάνισή τους και ο Τζίμις βρίσκεται εκεί για να τους υποδεχτεί. Θα καταφέρουν άραγε όλοι να διαχειριστούν τη σημερινή βραδιά. Πώς πάει, καλά? Καλά. Λίγο. Αγχωμένη? Λίγο. Σε βλέπω, γιατί? Είμαι. Τι φοβάσαι? Βλέπεις, τρέμουν τα χέρια μου. Ο κόσμος συνεχίζει να φτάνει και οι πελάτες αρχίζουν διστακτικά να επισκέπτονται τον πάγκο. Πρόσεξε, μην γκρινιάξεις, γιατί τα πάμε μια χαρά. Πρόσεξε. Μια χαρά. Εγώ απόψε είμαι πολύ καλός. Έτσι, ναι. Εσύ τι λες, κάνουμε ό,τι μπορούμε ή μπορούμε παραπάνω? Μπορούμε, αλλά εντάξει, είναι και η πρώτη μέρα. Μην περιμένεις να είμαστε και θεοί. Έχετε αγχωθεί, ε? Βέβαια. Δεν είμαστε μαθημένοι στο τέλος. Τι να γίνει, ξεμάθατε. Από το 1821 έχει να μπει κόσμος εδώ μέσα. Το πρωτότυπο μενού προκαλεί συνωστισμό. Η ποικιλία είναι τεράστια και όλοι θέλουν να δοκιμάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γεύσεις. Είναι πολύ ωραίο, έτοιμο να βγει έξω. Πάμε. Πάμε. Ωραία, πάλι, για όνομα του Θεού, πρόσεχε ρε παιδί μου λίγο. Λάμπρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί με παρακαλώ πολύ. Όλες τις μέρες σας ακούω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή η κατάσταση. Να τα μαζέψουν, να τελειώνουμε τα αυτή. Τι να μαζέψουν? Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ μαζί σου άλλο. Πώς το λένε? Φεύγω. Δεν θέλω άλλο να δουλέψω. Επιτέλους. Η Γιούλη παίρνει μία απόφαση εν θερμό και κατευθύνεται προς την πόρτα. Τα ωριά της μάλλον έχουν ξεπεραστεί. Η επεισοδιακή της έξοδος από ένα ασφυκτικά γεμάτο εστιατόριο έχει παγώσει τα βλέμματα όλων των πελατών. Άραγε, ποιος μπορεί να την ηρεμήσει? Πρώτο βράδυ παρήγουμε. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, είναι για αυτός ενεπιασμένος, να σου πω πάνω. Δεν μπορώ. Ποια στην καρδιά μου δηλαδή, θα τρέμουν τα χέρια μου. Απόψε που με εγώ μείνει, αύριο φύγει. Πάμε. Εντάξει, είναι και αυτός ενεπιασμένος. Μα κάθε μέρα! Εντάξει, γράφτε τώρα. Μα μία μέρα ήρεμη να μην έχουμε. Ηρέμησε με φωνάξει είναι κόσμο. Πάμε σαν να μην τρέχει τίποτα, εντάξει. Πάμε, σε έλα. Θα σου πω, εντάξει, παιδιά, Χαλαρώνουμε λίγο. Ο κόσμο είναι έξω, τρώει. Δεν τροπεί με στον κόσμο. Δεν μπορώ, κοίταξε, τρέμουν τα χέρια μου. Πιέζει λίγο νερό. Δεν μπορώ. Λίγο νερό. Ηρέμησε, θα τα φτιάξουμε εμεί. Κάτσε 5 λεπτάκια, έλα. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, να πιάτα έσπασε. Γύρισα πίσω γιατί με έπεισε ο Έκτορας να γυρίσω και γιατί το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο και πρέπει να συνεχίσω. Δεν έπρεπε να φύγω. Δώσε ο σερβιτόρος, ρε παιδιά, που είναι μπροστά. Πρέπει κάποιος να του πει να έρθει να μας αλλάξει τα πιάτα. Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Όταν τα πιάτα τελειώνουνε, τα άδεια να μας τα φέρνεις μέσα. Το τελευταίο βράδυ μου. Μαγειρική μεταμουσική. Το περνάω. Κι όσοι με πίκραναν πολύ. Σολίστες. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, κάτι ξέρουμε που δεν ξέρουμε. Το κλίμα της σημερινής βραδιάς φαίνεται να μεταβάλλεται συνεχώς. Ευτυχώς για την επιχείρηση, το αναπάντεχο περιστατικό δεν φαίνεται να επηρέασε τη διάθεση του κόσμου. Ο κόσμος νομίζω μια χαρά. Αρέσανε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε να βγάζουμε τις πιατέλες και αδειάζουμε. Τις μισές τις πάμε. Μία σπάσαμε. Μία. Δεν πειράζει. Καλά θα είναι, δεν σε έχει μάθει ακόμα. Θα το ψήσουμε. Θα το ψήσουμε λίγο.
Εγώ νομίζω ότι θα τα πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Και μακριά από τα μπουζούκια. Α, δεν θέλω αηδίες. Μακριά. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα. Η Γιούλη μία μέρα θα με ευγνωμονεί, διότι κοντά μου θα μάθει για να δουλεύει σωστά. Τι απήχηση είχαν άραγε τα πίντσος αλλά ελληνικά που δημιούργησε ο Έκτορας Μποτρίνη, ειδικά για απόψε. Δοκίμασα πολλές από τις γεύσεις σήμερα. Πιο πολύ μου άρεσε η μπουκίτσα με το αυγό και τη γαρίδα. Εξαιρετική γεύση. Οι γεύσεις που δοκίμασταν πολύ ωραίες, αλλά μου άρεσε πολύ και ο χώρος. Είναι πολύ νεανικός, μοντέρνος και σίγουρα θα ξανάρθω. Τι έγινε? Τίποτα δεν έμεινε. Λοιπόν, η αλλαγή εξαιρετική. Τι άλλο να σου πω? Από σένα εξαρτάται από εδώ και πέρα. Το ξέρω. Ωραία. Θα παλέψω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά να έχεις. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ακόμα μία αποστολή του Έκτορα Μποτρίνη ολοκληρώθηκε. Αλλά η προσπάθεια για τον Τζίμι τώρα ξεκινάει. Τελειώσαμε. Κουραστήκαμε πολύ, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται. Φτιάξαμε ένα χώρο νεανικό, γεμάτο ζωντάνια, για να μπορέσει να προσελκύσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τζίμι έχει 4 παιδιά και θα αγωνιστεί για αυτά για το μέλλον τους. 3 εβδομάδες μετά, ο Τζίμις διατήρησε όλες τις αλλαγές που έγιναν στο χώρο, αφού το εστιατόριο απέκτησε κυριολεκτικά άλλη ταυτότητα. Έχει γίνει πολύ όμορφο το μαγαζί από ό,τι ήταν πριν και έχει έρθει και ο κόσμος οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν το μαγαζί. Είναι μια εκδοχή την οποία τη σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Η Γιούλη και ο Λάμπρος διατηρούν και αυτοί κάποιες από τις αγαπημένες τους συνήθειες. Τι ώρα είναι αυτή? Ο μάγειρας πού είναι? Ο μάγειρας μπορεί να του δείξει. Όλες τις ευθύνες από μένα τη ζητάς. Μόνος είναι άφαντος και δεν κάνει σχόλιο κανένα. Ο Λάμπρος μερικές φορές αργεί, άλλες φορές λείπει, με αφήνει μόνο μου. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο Λάμπρος, τον συγχωρούμε. Οι ελληνικές μπουκιές που πρότεινε ο Έκτορας Μποτρίνη για το εστιατόριο δυσκολεύουν λίγο τη Γιούλη, αλλά οι πελάτες εξοικειώνονται σιγά σιγά με το πρωτότυπο μενού και αρχίζουν να τις προτιμούν. Ο Τζίμις προσπαθεί περισσότερο και αυτό είναι θαρρυντικό. Όσο για τον Λάμπρο και τη Γιούλη, αν αποφασίσουν να μιλάνε λιγότερο και να δουλεύουν περισσότερο, είμαι σίγουρος ότι θα τα πάνε πολύ καλά, γιατί είναι και οι δύο ικανοί. Στην περίοδο που διανύουμε, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά είμαι σίγουρος πως ο Τζίμις θα πάρει τη σωστή απόφαση για εκείνον και την οικογένειά του. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα εστιατόριο στον Άλυμο έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο ιδιοκτήτης του αποδίδει όλα τα προβλήματα στην οικονομική κρίση. Είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα? Το προσωπικό έχει προκλητική συμπεριφορά. Έλα να χαλαρώσεις λίγο. Είσαι έξω. Έλα. Προχώρα. Έτσι, μπράβο. Αντιδρά έντονα σε κάθε είδους κριτική. Μάθε να βράζεις μακαρόνια. 45 μέρες ρότα. Να. Ενώ ο ιδιοκτήτης κρατάει αποστάσεις από όλα. Εγώ δεν έρθω. Δεν έρχεσαι, γιατί δεν έρχεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ενδιαφέρεσαι για το μαγαζί σου? Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος Μασέ. Από αύριο τα πράγματα θα αλλάξουν. Τελειώνει όμως. Καλό βράδυ. Εφιάλτη στην κουζίνα.